Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα, τα θέματα που σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα να γράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, αλλά ούτε θεωρούμε ποτέ τον εαυτό μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι. Μαθητές είμαστε, όπως θέλει και το Ευαγγέλιο του Χριστού, όπως θέλει και ο Κυριός μας. Μαθητές είμαστε του Ιησού Χριστού, που μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί μέσα από το Λόγο του Θεού, για να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον στη ζωή μας. Σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, θα αρχίσω με έναν φίλο μας που, όπως λέει, μας παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον. Διαβάζω. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε. Συγγνώμη. Πρώτον, Αποκάλυψης, 3 κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Για ποιους αναφέρεται ο Λόγος του Θεού λέγοντας «για τους εκ της συναγωγής του Σατανά κατά τη γνώμη σας»? Δεύτερον, Ισαΐας, 2 κεφάλαιο, 2 εδάφιο, 5. Σας έχω ακούσει να ερμηνεύεται ότι αυτό αφορά την τελευταία Αποστολική Εκκλησία και μάλιστα είναι αυτό που περιμένει τώρα η Εκκλησία στις έσχατες ημέρες. Και εγώ σας ρωτάω, γιατί δεν αναφέρεται άραγε στην αρχή της Χριστιανικής Εκκλησίας Εβραίους 1 κεφάλαιο 1 εδάφιο? Ή γιατί δεν αναφέρεται άραγε για την περίοδο της Χιλιετούς Βασιλείας και μάλιστα για τον Ισραήλ? Πώς είστε τόσο σίγουρος για τις προσωπικές σας ή δογματικές σας ή εκκλησιαστικές σας ερμηνείες? Περιμένω με ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας. Και υπογράφει ένας που σας παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον. Ναι, αγαπητέ μου φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας έστειλες αυτά τα ερωτήματα και θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Χριστού να απαντήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα αρχίσουμε από το πρώτο. Αποκάλυψης, 3 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Για ποιους αναφέρεται ο Λόγος του Θεού λέγοντας «για τους εκ της συναγωγής του Σατανά κατά τη γνώμη σας»? Για να το διαβάσω λοιπόν. Είναι 3 κεφάλαιο και 9 εδάφιο, όπως λες. «Ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής του Σατανά, ήτινες λέγουσι εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθω σε και να προσκυνήσω συνόπιον των ποδών σου και να γνωρίσω σε ότι εγώ σε αγάπησα». Εμείς εννοούμε ότι ο Λόγος του Θεού αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το οποίο λέει. Δηλαδή, ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής του Σατανά, ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που λένε τους εαυτούς τους ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Δεν χρειάζεται να δώσουμε εμείς δική μας ερμηνεία. Και επειδή, αγαπητέ φίλο, στο τέλος μας λες πώς είστε τόσο σίγουρος για τις προσωπικές σας, δογματικές σας και εκκλησιαστικές σας ερμηνείες, θέλω να πω μια φορά ακόμη αυτό που επαναλαμβάνω συνέχεια, ότι προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να αντλήσουμε τις έννοιες που ο Λόγος του Θεού μας γράφει και μας αποκαλύπτει. Εδώ δεν χρειάζεται, νομίζω, κάποια ιδιαίτερη προσωπική, δογματική ή εκκλησιαστική ερμηνεία για το ποιους εννοεί ο Λόγος του Θεού για τους εκ της συναγωγής του Σατανά, αφού το εξηγεί άμεσα λέγοντας αυτούς που λένε για τους εαυτούς τους ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Για αυτούς. Δεν θα περιγράψουμε εμείς
κάποιους άλλους. Δεν πιστεύω να φαντάζεσαι ότι εννοούμε κάποιες άλλες εκκλησίες ή κάποια άλλα δόγματα, γιατί λέει οι Ιουδαίοι, και βεβαίως τότε ήταν για τους Ιουδαίους, σήμερα είναι για τους χριστιανούς. Αλλά δεν εννοούμε κάποιες άλλες προφανώς εκκλησίες ή άλλα δόγματα, μη γέννητο. Εάν το σκέφτεσαι αυτό, σημαίνει ότι δεν μας ξέρεις καλά, δεν ξέρεις ποιοι είμαστε. Αν θέλεις να μας γνωρίσεις, σε προσκαλούμε να έρθεις, καλοπροαίρετα βέβαια, να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε, να έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Δεν έχουμε εμείς προθέσεις να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε ή να καταδικάσουμε ανθρώπους. Αυτό το λέω κάθε φορά στο ξεκίνημά μας, ότι οι ερμηνείες που δίνουμε δεν είναι προσωπικές μας, προσπαθούμε τουλάχιστον. Και ελπίζω με τη χάρη του Χριστού να το καταφέρουμε ως επιτοπλίστων. Αλλά είναι ακριβώς αυτές που λέει η Γραφή. Άρα λοιπόν, τι άλλη ερμηνεία να γράψω, να πω εγώ, όταν λέει για τους εκ της συναγωγής του Σατανά και εξηγεί ο λόγος του Θεού ότι είναι αυτοί που λένε ότι είναι Ιουδαίοι, θα λέγαμε σήμερα χριστιανοί, αλλά δεν είναι και ψεύδονται. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο τους περιγράφει. Λέει, έχοντες μεν μορφή ευσεβίας, ειρηνημένη τη δύναμη αυτής. Δηλαδή είναι υποκριτές, είναι ψεύτες. Αυτοί που κάνουν τους χριστιανούς και δεν είναι. Ή αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Προσέχετε δε από των ψεύδο προφητών, ήτιν εσέρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Και για να μας βοηθήσει να τους καταλάβουμε, να τους αναγνωρίζουμε και αν τους προσέχουμε, λέει από τον καρπόν αυτών θα γνωρίσετε αυτούς. Μήποτε συνάγους είναι από ακαθών στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα, ούτω πανδέντρων κάμνων καλών καλούς καρπούς, πανδέντρων καλών κάμνει καλούς καρπούς, το δε σαπρών δέντρων κάνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρων καλών να κάμνει καρπούς κακούς, ουδέ δύναται δέντρων σαπρών να κάμνει καρπούς καλούς. Πανδέντρων μην κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και εις πυρ βάλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Άρα λοιπόν είναι αυτοί που, όπως διαβάσαμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, είναι ειρνημένοι, είναι έχοντες μορφήν ευσεβίας, αλλά ειρνημένοι τη δύναμη αυτής. Είναι επίσης αυτοί για τους οποίους ο Απόστολος Παύλος λέγει ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι. Είναι αυτοί για τους οποίους ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο λέγει, διότι η οργή του Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ήτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία. Για αυτούς μιλάει ο λόγος του Θεού, που λένε ότι είναι χριστιανοί αλλά δεν είναι και ψεύδονται. Είναι αυτοί ακόμη για τους οποίους ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππισίους στο τρίτο κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο λέγει, το λοιπόν αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω, το να σας γράφω τα αυτά εις εμέ μεν δεν είναι οχληρών, σε εσάς δε ασφαλές. Και αναφέρεται, προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτες, προσέχετε την κατατομή. Διότι εμείς είμεθα υπεριτομή, οι λατρεύοντες των Θεών εν πνεύματι και καυχόμενοι στον Χριστόν Ιησούν και μη έχοντες την πεποίθηση εν της αρκή. Άρα λοιπόν αναφέρεται σε εκείνας που ο σκύλος τι είναι, τι χαρακτηριστικό έχει ο σκύλος, έχει αφεντικό άνθρωπο, κατευθύνεται από ανθρώπους, εκπαιδεύεται από ανθρώπους, διδάσκεται από ανθρώπους, υπηρετεί ανθρώπους, γλύφει, καλοπιάνει, κολακεύει ανθρώπους. Αυτός δεν είναι ο χριστιανός, αυτός δεν είναι ο χαρακτήρας του Χριστού, αυτός ψεύδεται. Και μάλιστα θέλει ο Απόστολος Παύλος να μας καταστήσει προσεκτικούς σε αυτούς τους ανθρώπους, έναντι αυτών των ανθρώπων. Ακόμη, τους κακούς εργάτες. Υπάρχουν και εργάτες κακοί, οι οποίοι φροντίζουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, «Σας παρακαλώ αδελφοί να προσέχετε τους ποιούντας, τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθετε και απομακρύνεστε από αυτόν. Διότι οι τιούτοι δεν δουλεύουσιν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, αλλά την εαυτόν κοιλίαν και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τα σκαρδίας των ακάκων». Είναι λοιπόν και αυτοί οι οποίοι
δεν δηλεύουν τον Κύριο, αλλά την κοιλιά τους, το συμφέρον τους, και με λόγια καλά και κολακευτικά εξαπατούν τις καρδιές των ανθρώπων. Για αυτούς αναφέρεται ο Λόγος του Θεού, που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ή ας πούμε να πάω και στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος αναφέρεται πιο αυστηρά, θα έλεγα. Λέει, ούτε είναι πηγή, διαβάζω από, από τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, από το 4 εδάφιο. Από εκεί ας διαβάσω. Έχουσιν φθαλμούς μεστούς μοιχείας και μη παβωμένους από τις αμαρτίας. Δελεάζουσιν ψυχάς αστηρίκτους, έχουσιν την καρδίαν γε γυμνασμένην, εις πλεονεξίας είναι τέκνα κατάρας. Αφήσαντε στην ευθείαν οδόν, επλανήθησαν και οικολούθησαν την οδόν του Βάλ, Ιού του Βοσόρ, ως τη σιγάπησε το μισθόν της αδικίας. Είναι αυτοί οι οποίοι υπηρετούν τον Κύριο χάριν εσχρού κέρδους, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, διότι αγάπησε το μισθό της αδικίας. Ηλέχθη όμως δια την ιδίαν αυτού παρανομίαν, άφωνον υποζύγιον, με φωνήν ανθρώπου λαλήσαν, εμπόδισε την παραβροσύνη του προφήτου. Ούτε είναι πηγέ άνυδρη, νεφέλη υπό ανεμοστροβίλου ελαυνόμενε, δια τους οποίους το ζωφερόν σκότος φυλάτεται εις τον αιώνα. Διότι λαλούνται υπερήφανα λόγια, ματαιότητος δελεάζωσιν με τας επιθυμίας της αρκός, με τας ασελγίας, εκείνους ή την εστόντι απέφυγαν τους εμπλάνη ζώντας. Για αυτούς μιλάει ο Λόγος του Θεού. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος. Επαγγελόμενοι εις αυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς, διότι από όντιν ανικάται της τούτου και δούλος γίνεται. Επειδή αφού απέφυγαν τα μολύσματα του κόσμου, δια της επιγνώσεως του Κυρίου και σωτήρωση Ιησού Χριστού, ενεπλέχθησαν πάλι σε αυτά και νικόνται, έγιναν σε αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Και συνεχίζει. Για αυτούς λοιπόν μιλάει ο Λόγος του Θεού, και δεν χρειάζεται να δώσουμε εμείς ιδιαίτερη ερμηνεία. Ακόμη ο Κύριος είπε, προσέχετε από τη ζήμης των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, ακόμη και από τη ζήμης των Ηρωδιανών. Η ζήμη των Φαρισαίων είναι οι υπόκρισοι, οι υποκριτές. Άλλα λένε, άλλα σκέφτονται και άλλα κάνουν. Είναι αυτοί που θέλουν να πιστεύουν στο Χριστό χωρίς να μετανοούν. Να πιστεύουν στο Χριστό χωρίς να τον υπακούνε, να υπακούνε στις εντολές του. Ή να λατρεύουν το Θεό χωρίς να φοβούνται, γιατί είναι υποκριτές. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Αυτή είναι η ζήμη των Φαρισαίων, για αυτούς λέει ο Λόγος του Θεού. Ή τη ζήμη των Σαδουκαίων, ψευδοδιδάσκαλοι, ψευδοπροφήτες. Αιρέσεις απολίας. Για αυτούς λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι λένε ότι είναι Ιουδαίοι, χριστιανοί, αλλά δεν είναι, ψεύδονται. Ή για τους Ηρωδιανούς. Η ζήμη των Ηρωδιανών είναι η εκοσμίκευση. Οι ακραίες μορφές εκοσμίκευσης μέσα στη χριστιανική ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός να μας φυλάει. Αγαπητέ λοιπόν φίλε ακροατή που μας παρακολουθείς με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον, δεν δίνουμε δική μας ερμηνεία προσωπική, δογματική, εκκλησιαστική, αλλά διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Για ποιους άλλους θα λέει ο Απόστολος, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, στον Άγγελο της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας, για τους εκ της συναγωγής του Σατανά, άλλους από αυτούς που ο ίδιος περιγράφει, ότι λένε ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι, γιατί ψεύδονται, γιατί είναι υποκριτές. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ μου φίλε. Και προφανώς επιμένω, μια φορά ακόμη, μη γέννητο να αναφερθούμε σε εκκλησίες οποιοδήποτε δόγματος, ή σε χριστιανούς ή σε αδελφούς μας, ειλικρινείς, καθαρούς, άγιους, ευλογημένους, για τους οποίους προσευχόμαστε ο Θεός να τους ευλογήσει πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορούμε όμως να μην δούμε και αυτά τα οποία μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, για αυτούς που είναι εκ της συναγωγής του Σατανά, οι οποίοι λένε, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους, ότι είναι χριστιανοί αλλά δεν είναι, αλλά ψεύδονται, είναι υποκριτές,
άλλα λένε, άλλα κάνουν, άλλα σκέφτονται. Ζούνε μέσα στο ψέμα, στην αμαρτία, στην παράβαση και δι' αυτόν βλασφημείται το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός να μας φυλάξει, αγαπητέ μου φίλε, ο Θεός να είναι μαζί σου. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Ισαΐας 2 κεφάλαιο 2 εδάφιο έως 5. Μάλιστα. Λέει, διαβάζω. «Εν τες εσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και πάντα τα έθνη θέλουσι σειραίοι σε αυτό και πολλοί λαοί θέλουσιν υπάγει και υπιέλθετε και σαν αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ και θέλει διδάξει ημάς τας οδούς αυτού και θέλουμε εν περιπατήσει εν τες τρίβας αυτού, εν τες τρίβης αυτού, διότι εξιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Και η ερώτησή σου είναι, σας έχω ακούσει να ερμηνεύετε ότι αυτό αφορά την τελευταία Αποστολική Εκκλησία και μάλιστα είναι αυτό που περιμένει τώρα η Εκκλησία στις έσχατες ημέρες. Και εγώ σας ρωτάω, γιατί δεν αναφέρεται άραγε στην αρχή της Χριστιανικής Εκκλησίας, καθώς είναι γραμμένο Εβραίους 1, λέει, «Ο Θεός αφού ελάλησε το πάλε προς του πατέρα Σιμών δια των προφητών πολλάξης και πολυτρόπος, τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού». Ναι, επειδή λέει, έχεις δίκιο να το ρωτάς αυτό, «εν τες εσχάτες ημέρες το έρος του οίκου του Κυρίου», και μάλιστα ο λόγος του Θεού μας περιγράφει ότι αρχίζουν οι έσχατες ημέρες από την δημιουργία της Εκκλησίας του Χριστού, του Θεού, δια του Ιησού Χριστού, που είναι από την ημέρα της Πεντηκοστής. Ή συνεχίζεις, γιατί δεν αναφέρεται άραγε για την περίοδο της Χιλιετούς Βασιλείας και μάλιστα για τον Ισραήλ. Και σε αυτό έχεις δίκιο να το ρωτάς, γιατί λέει παρακάτω και μάλιστα στο εδάφιο 5, 20 Ιακώβ έλθετε και σπεριπατήσομεν το φωτί του Κυρίου. Ναι, αγαπητέ φίλε, σε αυτό έχεις ένα δίκιο και εγώ έχω πολλές φορές αναρωτηθεί όταν το πρώτο διάβασα πριν από πολλά χρόνια, για ποιο αναφέρεται. Άκουγα κι εγώ κηρύγματα διάφορα. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή ακούω κηρύγματα πολλών δογμάτων, με ενδιαφέρουν οι διαφορετικές απόψεις, άλλωστε σέβομαι απόλυτα από χαρακτήρα, αλλά και μέσα από το Λόγο του Θεού τη διαφορετικότητα στη σκέψη των ανθρώπων, βέβαια πάντοτε μέσα από την αλήθεια του Ευαγγελίου και την αγάπη του Χριστού. Έχω ακούσει πολλές απόψεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και αυτές οι τρεις, οι δύο για τις οποίες αναφέρεσαι. Δηλαδή ότι αφορά την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και αυτό ήδη, ο προφητικός λόγος αυτός ήδη έχει λάβει χώρα, γιατί πράγματι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία δραστηριοποιήθηκε μέσα σε 40-50 χρόνια, άντε 60, μέχρι το 90, δηλαδή από το 30 μέχρι το 90, δραστηριοποιήθηκε σε όλη την Οικουμένη και κυριάρχησε το κήρυγμα του Ευαγγελίου και η πίστη στον Ιησού Χριστό σε όλη τη γνωστή τότε Οικουμένη. Έχεις δίκιο λοιπόν να λες γιατί δεν είναι αυτό. Επίσης έχεις δίκιο να λες γιατί δεν αφορά την περίοδο της Χιλιετούς Βασιλείας μετά την Δευτέρα Παρουσία. Όπου και πάλι ο διάβολος θα δεθεί για 1000 χρόνια, ο Ιησούς Χριστός θα κυβερνά με ράβδο σιδηρά όλα τα έθνη και στην Ιερουσαλήμ, τη φυσική Ιερουσαλήμ, θα υποχρεώνονται μια φορά το χρόνο, μπορεί να είναι και περισσότερες, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, να πηγαίνουν τα έθνη να προσκυνούν τον Κύριο Ιησού Χριστό στα Ιεροσόλυμα. Όμως, την απάντηση εγώ την πήρα μέσα από το Λόγο του Θεού και θέλω να τη δούμε και μαζί. Γι' αυτό το όρος, αγαπητέ φίλε, αναφέρεται ο Λόγος του Θεού και στο ΚΕ κεφάλαιο του Ισαΐα, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια θα τολμούσα να πω, και στο 6 κεφάλαιο, λέγοντας «και επί το όρος τούτο ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμεις πάντα στους λαούς ευοχίαν, από παχαίων ευοχίαν από ίνων εν τη τριγή αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Και εν το όρι τούτο θέλει αφανείς το πρόσωπον του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς και το κάλυμα το καλύπτων επί πάντα τα έθνη. Θέλει καταποίη των θάνατων ενίκην.
ενίκη και Κύριος ο Θεός θέλει σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης, διότι ο Κύριος ελάλησε. Και να συνεχίσω και λίγο ακόμη, και εκείνη τη μέρα θέλουν συνειπεί, ιδού αυτός είναι ο Θεός ημών, περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει μας. Αυτός είναι ο Κύριος, περιεμείναμεν αυτόν και θέλομεν χαρεί και εφρανθεί εν τη σωτηρία αυτού. Εξηγεί λοιπόν ο ίδιος ο λόγος του Θεού για ποιο όρος μιλάει και για ποια περίοδο και για ποια εποχή. Το κύριο και το χαρακτηριστικό εδάφιο είναι το 8 εδάφιο στο οποίο αναφέρεται «Θέλει καταποίη τον θάνατο ενίκη» και για το οποίο μας ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους στο ΙΕ κεφάλαιο λέγοντας και μιλώντας αναφερόμενος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Διαβάζω λοιπόν από το 51 εδάφιο του ΙΕ κεφαλαίου. «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, δηλαδή πεθάνει, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχά της άλπικη». Αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Δηλαδή είναι η Ανάσταση που προσδοκούν μόνο οι χριστιανοί. Είναι η Εκκλησία του Χριστού που θα δώσει εντολή ο Πατέρας με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και εν τέλει με τη σάλπιγγα του Θεού να έρθει ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου να αρπάξει τους ζώντας εν Χριστώ και να αναστήσει τους αποθανώντας εν Χριστώ μόνο. Ο Χριστός θα το κάνει αυτό με την εντολή του Θεού. «Εν μια στιγμή, εν υπή οφθαλμού εν τη εσχά τη σάλπιγγη, θα σαλπίσει ο Θεός και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θα μεταμορφωθόμεν». Και εξηγεί: «Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, δηλαδή με την Ανάσταση των νεκρών και με τη μεταμόρφωση των νεκρών εν Χριστού, εν Χριστώ, των αποθανόντων εν Χριστώ και με τη μεταμόρφωση των ζώντων εν Χριστώ, με την στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας που θα κάνει ο Χριστός κατ' εντολήν του Θεού», διαβάζω λοιπόν ξανά το 54, «όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος στον Ισαΐα, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη». Άρα ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, μας ερμηνεύει για ποιο όρος μιλάει και για ποια περίοδο. Το όρος δεν μπορεί να είναι παρά η Εκκλησία του Χριστού και η περίοδος είναι η περίοδος της αρπαγής της Εκκλησίας ή μάλλον η χρονική περίοδος λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, όπου εκεί ο Θεός υπόσχεται ότι στο όρος τούτο, το οποίο θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, θα στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και πάντα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτόν και πολλοί λαοί θα πηγαίνουν και θα λένε ελάτε στο όρος του Κυρίου, εις τον οίκον του Θεού. Ποιος είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος? Η Εκκλησία του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της Ελθείας. Και εκεί τι θα λένε λοιπόν όταν θα εισέρχονται στον όρος του Κυρίου, στον οίκον του Θεού, στην Εκκλησία του Θεού που είναι το στήριγμα και το θεμέλιο και το στήριγμα της αλήθειας, θα λένε αυτός θα μας διδάξει τα σωδούς αυτού. Ο στήλος και το εδραίωμα της Ελθείας που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, εκεί ο ίδιος ο Χριστός θα διδάσκει, γιατί αυτός είναι ο διδάσκαλός μας και ο καθηγητής μας, δεν είναι οι άνθρωποι. Κατά διακονία μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι με χάρισμα λόγου σοφίας, λόγου γνώσεως, άντρες βέβαια, να κηρύττουν, να ευαγγελίζουν, να ομολογούν, να διδάσκουν, να ποιμένουν, να προφητεύουν. Σε αυτό λοιπόν το όρος του οίκου του Κυρίου, την περίοδο της αρπαγής της Εκκλησίας, γιατί λέγει θέλει καταποθεί στο πέντε εδάφιο, θέλει καταποίη τον θάνατο ενίκη, ο Θεός πρόκειται να κάνει τις προηγούμενες μέρες, τον προηγούμενο καιρό, τον λίγο προηγούμενο καιρό, θα κάνει μεγάλη ευλογία, όπως λέει, εις πάντας τους λαούς, όχι στο λαό Ισραήλ, όπως αναφέρεσαι, εις πάντας τους λαούς,
ευοχίαν από παχαίων, ευοχίαν από ίνων εν τη τριγή αυτών, ευοχή από παχαίων μεστών ιελού, ευοχή από ίνων και καθαρισμένων εν τη τριγή. Και μάλιστα, στο όρος αυτό, ο Κύριος θα καταργήσει το πρόσωπον του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς. Και το κάλυμα το καλύπτουν επί πάντα τα έθνη. Σήμερα όλα τα έθνη έχουν κάλυμα. Γιατί είναι και καλυμμένο το Ευαγγέλιο της δόξης και της σωτηρίας? Απίστων όντων, λέει η Γραφή, και ας το δούμε και από μέσα μάλιστα, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει προς αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Να το διαβάσω όμως, είναι από την Επιστολή προς Κορινθίους τη Δευτέρα, είναι το κεφάλαιο 4 και το εδάφιο 3. Εάν δε το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον, τον οποίο να πει στον όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου, της δόξης του Χριστού, ως της είναι εικόν του Θεού, διότι εμείς δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας, αλλά τον Ιησού Χριστόν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησού Χριστόν. Άρα λοιπόν, σαφέστατα αφορά την τελευταία Αποστολική Εκκλησία, γιατί είναι λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, μετά πάσης βεβαιότητος είναι λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει ότι η αρπαγή της Εκκλησίας περιγράφεται με το «κατεπόθη ο θάνατος ενίκη» κατά τον Απόστολο Παύλο, και κατά τον Ισαΐα «θέλει καταπεί τον θάνατον ενίκη». Δεν αφορά το λαό Ισραήλ, αφορά τον οίκον του Θεού του ζώντος, αφορά την Εκκλησία του Θεού, αφορά το στήλο και το εδραίωμα της αληθείας, αφορά το λαό του Θεού, και προφανώς τις έσχατες ημέρες ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του. Άρα λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, με πολύ αγάπη σου λέμε ότι δεν έχουμε προσωπικές, δογματικές ή εκκλησιαστικές ερμηνείες, προσπαθούμε τουλάχιστον, γιατί δεν μπορεί να μην πέσουμε και σε αυτό. Πολλές φορές θα έχουμε και την προσωπική μας γνώμη και άποψη, δεν μπορεί να μην έχουμε προσωπική γνώμη και άποψη, αλλά εμείς προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού την προσωπική μας γνώμη και άποψη και ερμηνεία να την στηρίζουμε καταρχάς στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στο Λόγο του Θεού. Γιατί ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού ερμηνεύει το Λόγο του Θεού. Και όταν υπάρχει κάτι δυσερμήνευτο, γιατί το λέει και αυτό ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, συγγνώμη, ότι υπάρχουν δυσνόητα, το διαβάζω, είναι από το τελευταίο κεφάλαιο και το 15 εδάφιο. Και νομίζετε σωτηρίαν τη μακροθυμία του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδερφός Παύλος έγραψε προς εσάς, κατά την οθήσαν από τον Θεόν εις αυτόν σοφία, ως και εν πάσες τες επιστολές αυτού λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την αδυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και εστήριχτοι στρεβλώνωσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς, προς ή την ιδίαν αυτών απώλειαν. Σεις λοιπόν αγαπητοί, προγνωρίζετε στάφτα, φυλάτεστε, για να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των αθέσμων, των ανόμων, και εκπέσετε από το στηριγμό σας. Άρα λοιπόν, επειδή μας προειδοποιεί ο Απόστολος Πέτρος ότι πρέπει να φυλατώμεθα, να μην δείχνουμε δικές μας ερμηνείες, προσωπικές, ούτε δογματικές, ούτε εκκλησιαστικές. Επαναλαμβάνω όμως, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε εντελώς, γιατί κάθε ένας που κηρύττει, που αναφέρεται στο Λόγο του Θεού, είναι υποχρεωμένος να έχει προσωπική άποψη και γνώμη σε πολλά θέματα. Εμείς όμως προσπαθούμε να το αποφύγουμε αυτό, στηριζόμεθα στο να ερμηνεύουμε τη Γραφή με τις γραφές, και ακόμη σε αδυναμία προσφεύγουμε και στους Αποστολικούς Πατέρες των τριών πρώτων αιώνων,
όπου ήσαν οι μαθητές των μαθητών του Ιησού Χριστού και τους οποίους θεωρούμε αξιόπιστους ερμηνευτές των γραφών, ώστε αν έχουμε κάποια άποψη και την επιβεβαιώσουμε και με αυτούς, με τη διδασκαλία τους, με τα γραφτά τους, τα οποία και αυτά είναι γραμμένα στα ελληνικά, δηλαδή μέχρι οι πρώτοι Αποστολικοί Πατέρες, μέχρι το 250 περίπου, συγγνώμη, 160 περίπου μετά Χριστό. Πηγαίνουμε λοιπόν σε αυτούς να επιβεβαιώσουμε την άποψή μας. Αν η άποψή μας διαφέρει, τότε την κάνουμε στην άκρη και θεωρούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα κάνει λάθος. Είναι λάθος. Κάνουμε λάθος. Εάν όμως η άποψή μας στηρίζεται βασικά από το Λόγο του Θεού και περιστασιακά, επιβοηθητικά στην ερμηνεία των πρώτων Αποστολικών Πατέρων μέχρι το 150-160 μετά Χριστό, τότε πιστεύουμε ότι έχουμε πολλές πιθανότητες να είναι σωστή η άποψή μας. Την εκφράζουμε, αλλά είμαστε πάντοτε έτοιμοι, γιατί ποτέ δεν διεκδικήσαμε την άποψη ότι υπάρχει αυθεντία σε μας στην ερμηνεία των γραφών. Πάντοτε είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την άλλη άποψη, να τη σκεφτούμε, να τη συζητήσουμε, εφόσον είναι διαφορετική. Μας αρέσει ο διάλογος, αλλά όχι στα θέματα που συζητάμε, στα θέματα που διαφωνούμε, όπως ήταν η πρακτική της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όπως είναι η Αποστολική Παράδοση. Η Αποστολική Παράδοση που είναι γεγραμμένη στο Λόγο του Θεού. Θέλουμε το διάλογο με βάση πάντοτε το Λόγο του Θεού και όχι τις απόψεις άλλων ανθρώπων εκτός από των πρώτων Αποστολικών Πατέρων, δηλαδή μέχρι το 150-160 μετά Χριστό, άντε και των μεταποστολικών πατέρων που και εκεί έχουμε επιφυλάξεις, βασικά των πρώτων Αποστολικών Πατέρων. Επαναλαμβάνω λοιπόν, και αν υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη σε αυτά που λέμε, εμάς μας αρέσει ο διάλογος επάνω σε αυτά τα οποία διαφέρουμε, στις απόψεις που διαφέρουμε, μήπως και ο ένας βοηθήσει τον άλλον να κατανοήσουμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου, που είναι απαραίτητο κατά την ταπεινή μας γνώμη, γιατί η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Εάν δεν έχουμε την αλήθεια, κινδυνεύουμε να μην είμαστε ελεύθεροι, αλλά να διοικούμεθα από ανθρώπους ή να διοικούμεθα από πλάνες ή να επηρεαζόμεθα από ψευδοδιδασκάλους, ψευδοπροφήτες, έτερο διδασκάλους και όλους αυτούς τους οποίους περιγράψαμε, κίνδυνες, κακούς εργάτες, ακόμη και την κατατομή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή τον Ιουδαϊσμό. Αυτά, αγαπητέ φίλε, ευχαριστούμε τον Θεό που μας έστειλες αυτά τα ερωτήματα. Αν έχεις και άλλα, με μεγάλη χαρά θα απαντήσουμε, μη διστάσεις. Μας ενδιαφέρουν, όπως είπα και προηγούμενα και επαναλαμβάνω, οι διαφορετικές απόψεις. Πάντως, εκείνο που θέλω να σε βεβαιώσω ενώπιον του Θεού είναι ότι αγωνιζόμαστε, θέλουμε οι προθέσεις μας να είναι καθαρές, αγαθές. Δεν θέλουμε να κάνουμε τους διδασκάλους για να μην βρεθούμε σε μεγαλύτερα κατάκριση. Μαθητές είμαστε, μαθητές του Χριστού, μαθητεύουμε και όποιος νομίζει ότι κάνουμε κάποιο λάθος, είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε με μεγάλη προσοχή, να συζητήσουμε και να διορθώσουμε τα οποιαδήποτε λάθη βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για το φίλο μας και τον αδελφό μας που μας έστειλε, για εσάς που μας παρακολουθούσατε, και εμείς με πολύ αγάπη σας ευχόμεθα μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας κάθε ευλογία πνευματική στα υπουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Θεός να είναι μαζί σας.